Πριν αναφερθώ στο παιχνιδιού, σαφώς θα ήθελα να τοποθετηθώ και εγώ σε αυτό το κοινωνικό θέμα που απασχολεί όλο τον ελληνικό λαό. Η σκέψη μας παραμένει και θα παραμένει για καιρό, όπως όλων των Ελλήνων, σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, σε αυτές τις άδικα χαμένες ζωές νέων παιδιών και στο δράμα που περνάνε οι οικογένειές τους. Υπάρχει θλίψη και οργή και πρέπει αυτοί που έχουν δημιουργήσει οργισμένες ψυχές να τις γαλινέψουν με πράξεις και με έργα, όχι με ξύλινους λόγους. Πάμε τώρα σε αυτή τη δύσκολη μέρα για μας, σε αυτή την άσχημη μέρα για μας, σε μια μέρα που είμαστε ξεκάθαρα κατώτεροι των περιστάσεων του παιχνιδιού, αλλά και κατώτεροι των περιστάσεων όσον αφορά τα στάνταρ που έχουμε σαν ομάδα. Και σαφώς αυτό είναι κάτι που δεν μας αρέσει και μας κάνει να αισθανόμαστε και πάρα πολύ άσχημα. Οπότε σίγουρα μας βάζει να αναρωτηθούμε και να ασχοληθούμε για τους λόγους που παρουσιαστήκαμε έτσι σε ένα παιχνίδι που πέρα από τα στοιχεία που έχει σαν τοπικό ντέρμπι ήταν πάρα πολύ σημαντικό όπως κάθε παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνουμε. Σε ένα παιχνίδι που αν θυμάμαι καλά μόνο για το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα είχε κάποια στοιχεία και μία εικόνα αυτής που είχε πριν σταματήσει το πρωτάθλημα. Στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή αυτά είναι και παιχνίδια συναισθημάτων, πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο δεν είχαμε καθόλου συγκέντρωση σε βασικά στοιχεία που έχουμε δουλέψει αρκετά. Είχαμε πολύ αργό τέμπο, είχαμε πολύ κακές υποδοχές, είχαμε πολύ κακές έντρες σε πλαγιοποπήσεις που επιβαλότανε έτσι όπως είχε δημιουργηθεί το παιχνίδι και γενικά δεν είχαμε την ίδια ηρεμία, την ίδια συγκέντρωση που έδειχνε ο αντίπαλος στο δικό του πλάνο. Ακόμα και όταν πιέσαμε μετά την επίτευξη του τέρματος που αλλάξαμε και σχηματισμό και προσπαθήσαμε να πιέσουμε τον αντίπαλο να κερδίσουμε κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία, ήμασταν πάρα πολύ αρχή και γενικά είχαμε αυτά τα στοιχεία που σας είπα πριν, χωρίς να έχουμε καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα. Έστω και στα τελευταία λεπτά που προσπαθήσαμε και με κάποιο άνθρωπο τρόπο να κερδίσουμε κάτι. Όπως σας είπα πριν, μία κακή μέρα και όπως συμβαίνει πάντα, πρέπει να και οφείλουμε και χρειάζεται να αναλύσουμε τα αίτια. Σε άλλη περίπτωση, θα χαρίζαμε αυτή τη νίκη στους φίλους της ομάδας για την ιστορία για να έρθουν να τη θυμούνται. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Θα αναφερθώ πρώτα σε αυτό που έγινε, γιατί είμαστε σε μια πόλη που βίωσε έντονα αυτό που έγινε στα Τέμπη. Και στην Καρδίτσα το βίωσε έντονα η πόλη με αυτή την τραγωδία. Φύγανε άδικα δύο νέα παιδιά, ο Τάσος και ο Βάιος. Νομίζω ότι αν θέλουμε να είναι τα τελευταία θύματα, να ελπίσουμε να είναι τα τελευταία θύματα που φέρνουν τόσο άδικα, αλλά αν θέλουμε αυτή η ελπίδα να γίνει πραγματικότητα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι ενεργοί πολίτες και να μην αφήνουν τη ζωή να περνάει από μπροστά τους. Να παραμείνουν λοιπόν όλοι οι πολίτες ενεργοί. Για τον αγώνα, πάλι θα πω ότι παίζουμε ένα πρωτάθλημα που επιστρέψαμε μετά από 50 περίπου μέρες με μεγάλα ερωτηματικά πώς θα εμφανιστεί η ομάδα μας, πώς θα είναι οι παίκτες μας, αν υπάρχει κίνητρο, αν άλλαξε κάτι και γυρίσαμε στο γήπεδο. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε καθαρά τους παίκτες, δεν μπορεί να αξιολογηθεί η δουλειά μας, δεν μπορεί να αξιολογηθεί η ομάδα, δεν μπορεί να αξιολογηθεί μια ομάδα. Πρωτάθλημα που ξέρουν όλοι και το συζητάμε όλοι μεταξύ μας ότι δεν οδηγεί πουθενά, ότι δεν είναι ελκυστικό, ότι δεν είναι όμορφο σε ένα τόσο όμορφο άθλημα που είναι το ποδόσφαιρο. Παρακολουθούμε λοιπόν πάλι μια τέτοια, θα έλεγα, κωμωδία. Πραγματικά κάτι πρέπει να αλλάξει. Ποιος θα το αλλάξει? Πρέπει να το αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ τα έχω με το δικό μου τον κλάδο. Δεν κάνουμε κάτι που να ασκήσει μια μεγαλύτερη πίεση. Οι παίκτες πρέπει να κοιτάξουν και αυτοί το δικό τους. Αποφασίζουν τελικά άλλοι. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Τι πρέπει να γίνει για να μπει μια τελεία? Ευελπιστώ σε αυτή την τελεία ότι θα μπει μια τελεία και ότι κάτι θα αλλάξει. Η Λάρισα, η Καρδίτσα, ο Βόλος, οι Σέρες,
Αυτές οι πόλεις πάντα θα έχουν ποδόσφαιρο, ομάδες που λατρεύονται σαν θρησκεία και θα προχωρήσουν. Αφήστε τους λοιπόν να προχωρήσουν. Είναι τόσο δύσκολο. Αυτά ήθελα να πω. Αυτά. Κώς, μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Πάρε μια θυμολογία έγινε στις τελευταίες ημέρες με τις εκλογές που έγιναν για τον πρόεδρο του Σουπερλίγκ 2, που λέει ότι αυτή την αγωνιστική θα παίχνει κανονικά ποδόσφαιρο και αν δεν βρεθεί λύση μέσα στην εβδομάδα, πάμε ξανά για διακοπή. Και ακούγεται ότι μπορεί και να είναι τουριστική διακοπή. Το έχετε ακούσει, πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Το έχετε ακούσει. Το έχω ακούσει και δεν σας κρύβω ότι ενώ παλιά θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τώρα μεταξύ μας όλοι μιλάμε και λέμε ότι επειδή τα έχουμε δει όλα, μήπως είναι και αυτό το σενάριο του μη ποδοσφαίρου, λοιπόν, πιθανόν. Σίγουρα είναι μια δύσκολη στιγμή για μας. Δεν καταφέραμε αυτό που θα θέλαμε και αυτό που είμαστε σαν ομάδα. Βέβαια, αυτό πρέπει να μας πεισμώσει. Πρέπει να φανούμε δυνατοί, γιατί η συνέχεια είναι ακόμα μεγάλη και πιστεύουμε στον εαυτό μας. Έχουμε στον προπονητή εμπιστοσύνη όπως έχει και αυτό σε εμάς, γι' αυτό μας επιλέγει. Από εκεί και πέρα, καθημερινά πρέπει να δείξουμε τι αξίζουμε, γιατί λεγόμαστε ΑΕΛ. Και εάν καταφέρουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας έτσι όπως ξέρουμε, γιατί σήμερα δεν το δείξαμε αυτό και είμαστε εμφανώς όλοι στενοχωρημένοι, θα στο τέλος εμείς θα είμαστε οι πρωταθλητές και όλα πιστεύω θα πάνε καλά. Επίσης θέλω να πω κι εγώ ότι όλες οι ευχές μας είναι στις οικογένειες των αδικοχαμένων παιδιών στα Τέμπη. Μακάρι τέτοια πράγματα να μην γίνονται. Και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω είναι ότι να έχει καλή ανάρρωση ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, να επιστρέψει καιρός δυνατός, εμείς τον περιμένουμε. Κυρίως εμένα με έχει σταθεί αρκετά, όπως και εγώ, δηλαδή με βοηθάει συνεχώς, είτε μιλάμε στο τηλέφωνο και στην προπόνηση, να επιστρέψει δυνατός και από εκεί και πέρα να είναι κοντά μας, να μας βοηθάει και πιστεύω όλα καλά θα πάνε. Με κάλυψε απόλυτα ο προπονητής μου. Σίγουρα ζούμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες για τη χώρα μας, με αυτό που έγινε στα Τέμπη. Χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές σε αυτή την τραγωδία. Χάθηκαν και δύο παιδιά από την πόλη. Δεν μπορώ να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Εν μέρει όμως θέλω να το κάνω, γιατί περνάμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Πιστεύω όλες οι ομάδες και όλοι οι ποδοσφαιριστές, πολλές ομάδες είναι τα παιδιά να πλήρωτα. Και είναι κάθε μέρα και στο γήπεδο. Δεν γίνεται να σταματάει το ποδόσφαιρο, να μην υπάρχουν έσοδα. Εν μέρει καταλαβαίνουμε τους προέδρους που δεν έχουν πουθενά να πάρουν, αλλά πρέπει να βρεθεί μία λύση για να γίνει το πρωτάθλημα καλύτερο. Λέμε ότι παίζουμε στη Super League 2, στη Β' Εθνική, και ντρεπόμαστε να το πούμε. Πραγματικά είναι τόσες ομάδες, όπως είπε και ο coach. Η ΑΕΛ που είναι μεγάλη ομάδα, πέρασε από εδώ, ξαναγυρίσει πάλι ο κόσμος στο γήπεδο. Καρδίτσα με τόσο κόσμο, όπως είπε και πολλές άλλες ομάδες. Πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι, να αναβαθμίσουμε το ποδόσφαιρό μας. Δεν γίνεται να έχουμε τόσες ομάδες στη Super League 2. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ πραγματικά. Έχω περάσει και την Α' Εθνική χρόνια. Αυτό που ζω τα τελευταία χρόνια στη Β' Εθνική είναι πραγματικά μια παροδία. Για μένα καλύτερα να γίνει μια αναδιάρθρωση, συγγνώμη, να ανέβουν αυτές οι ομάδες με αυτόν τον κόσμο και να δούμε ένα αληθινό πρωτάθλημα με 18 ακόμα και με 20 ομάδες. Τώρα είμαστε εμείς 14 ομάδες Super League 2 που έχουν κάνει ένα κλειστό κύκλωμα. Ξαναλέω ότι δεν είμαι αρμόδιος και κάτι, θέλω να κρίνω κάποιον ή κάποιον από τη Super League. Απλά πρέπει και αυτές οι ομάδες με τόσο κόσμο, πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα αναβαπτιστεί, να γίνει μια Β' Εθνική πραγματική, γιατί υπάρχουν τόσα ταλέντα που πρέπει να παίξουν. Τι να πω, εντάξει, δεν θέλω να κουράζω άλλο. Πραγματικά περνάμε δύσκολες στιγμές. Τι να πω, εντάξει, να μην καταντήσω κουραστικός με αυτά που λέω. Θέλω να ξαναπώ για την τραγωδία, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες. Και αυτοί που είναι, πώς να το πω, αρμόδιοι, να κοιτάξουν τις ευθύνες τους.